Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Σερών κάνει λόγο για οργή και θλίψη που προκαλεί στην τοπική κοινωνία η απόφαση της Διοίκησης Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης να μην λειτουργήσει φέτος το εργοστάσιο. Η απόφαση του ΔΣ της Βιομηχανίας Ζάχαρης να μην λειτουργήσει και φέτος το εργοστάσιο μόνο οργή μπορεί να προκαλέσει και για τους εργαζόμενους που αντιπροσωπεύονται στο Εργατικό Κέντρο, αλλά και για όλη την κοινωνία του νομού Σερών, που εδώ και μήνες περίμεναν, σύμφωνα με τα υποσχόμενα της κυβέρνησης και των υπουργών που ήρθαν και έκαναν και εκδήλωση εδώ στο Εργατικό Κέντρο για τους αγρότες, υπόσχοντάς τους ότι θα ξεκινήσει το εργοστάσιο, το πόσα στρέμματα μπορούν να σπείρουν, το τι τιμές θα δώσουν, τι χρήματα θα πάρουν και λέγοντας διάφορα, ξαφνικά να μαθαίνουμε ότι δεν θα λειτουργήσει και φέτος το εργοστάσιο και απορούμε και καταγγέλουμε αυτό το γεγονός και απευθυνόμαστε και στον Υπουργό Οικονομίας και στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να δοθεί μια λύση επιτέλους για το εργοστάσιο Ζάχαρης που είναι το τελευταίο φουγάρο εδώ στο νομό Σερών που αποτελεί μια από τις βιομηχανίες που έμειναν εδώ και παραμένουν. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων και στηρίζει τον αγώνα τους. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους, θα είμαστε στο πλευρό τους, θα κάνουμε ό,τι κινήσεις χρειαστεί. Τουλάχιστον να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, να βρίσκουν δουλειά εδώ οι άνθρωποι του νομού, όπως και οι τευτεροκαλλιεργητές. Μάλιστα, εντύπωση και δυσαρέσκεια προκαλεί το γεγονός ότι το μοναδικό εργοστάσιο που παραμένει κλειστό είναι αυτό των Σερών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυβέρνησης και με τις εκδηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα και υπόσχοντας εδώ παρουσία και εμάς ότι το εργοστάσιο θα ανοίξει, βλέπουμε ότι το μόνο εργοστάσιο που παρέμεινε και φέτος κλειστό είναι αυτό. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους. Καλό θα είναι βέβαια να γίνει μια σύσκεψη όλων των φορέων, των τοπικών φορέων και να πάρουμε μια κοινή απόφαση. Έτσι, το πώς θα κινηθούμε και το τι θα στείλουμε στην κυβέρνηση να είναι ένα ηχηρό μήνυμα ότι θέλουμε το εργοστάσιο να παραμείνει ανοιχτό.